Δύσκολη εξίσωση χαρακτηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας. Οι παράμετροι αυτής της εξίσωσης είναι αφενός ότι το φυσικό μνημείο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι τουρίστες, όλοι αυτοί που θέλουν να το απολαύσουν. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα από τη λειτουργία του Φαραγγιού που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Ο τρίτος παράγοντας είναι οι ίδιοι επισκέπτες του Φαραγγιού που πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπαίνουν σε μια περιοχή πολύ, αρκετά δύσκολη, ειδικά για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η τέταρτη παράμετρος είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Στην περιοχή έχει ήδη φτάσει κλιμάκιο ειδικών που διενεργεί εκ νέου αυτοψία στο Φαράγγι, με στόχο στη συνέχεια να αποφασιστούν οι πιθανές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών. Με εξελιγμένα μηχανήματα, drones, lidar κτλ. Που αποτυπώνουν πλήρως το πρανές στα επικίνδυνα σημεία, γιατί δεν μπορούσαμε όλο το Φαράγγι να το κάνουμε με μιας, θα προτείνουμε στον ΑΦΠΚΑ και στους αρμόδιους κάποια έργα τα οποία μπορούν να γίνουν μέχρι τον Απρίλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομειώσουμε τον κίνδυνο. Την ίδια ώρα η τακτική του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού να ανοίγει και να κλείνει το Φαράγγι υπό το φόβο ακόμη και μερικών ελάχιστων χιλιοστών βροχής, προκαλεί αντιδράσει στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Αυτή η αυθαιρεσία με το παραμικρό, χωρίς να τεκμηριώνεται και χωρίς να αποτεκνύεται, το κλείνουμε και το ανεκοκλίνουμε, αυτό είναι πλήρης απαξίωση του Φαραγγιού, πλήρης απαξίωση του προορισμού και δεν μας εξυπηρετεί σαν Κρήτη γενικότερα. Θέλω να επικρατήσει λογική, γιατί κάνουμε πράγματα στο Φαράγγι, μειώνουν τον κίνδυνο, παράλληλα αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνουμε τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που έχει, ψάχνουμε για την καλύτερη δυνατή λύση. Μην μπαίνουμε σε βαθιά επιστημονικά θέματα το πόσο θα βρέξει και αν θα γίνει κατολύση. Αυτό δεν ισχύει, γιατί μπορεί να μην βρέξει δύο μέρες, αλλά το μετεωρικό νερό, το επιφανειακό νερό να διεισδύσει μέσα στις διακλάσεις των πετρωμάτων και να έχουμε κατολύσει μετά τρεις μέρες. Mm-hmm. Μπορεί να βρέξει τη μία μέρα και στο πρώτο λεπτό της βροχής να έχουμε κατολύσει. Είναι θέματα αυτά επιστημονικά τα οποία διερευνούμε και τα οποία δεν έχουμε ούτε εμείς απάντηση. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά σε έναν κανόνα, γιατί εμπολείς τα φαινόμενα των κατολυσίσεων μέσα στο Φαράγγι, όχι όλα, αλλά αρκετά, είναι τυχηματικοί παράγοντες.